Ιωάννα, καλησπερίζουμε το Δήμαρχο Σερών και σας παρακολουθούμε. Καλησπέρα και πάλι, Βάσο. Έχουμε εδώ πέρα, όπως είπες και εσύ, τον Δήμαρχο Σερών, τον κύριο Χρυσάφη. Κύριε Χρυσάφη, καλησπέρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ πέρα μαζί μας. Καλησπέρα και στην παρουσιάστρια και στους τηλεθεατές. Είναι μεγάλη χαρά μου εδώ που βρισκόμαστε, εδώ στην όμορφη πόλη του Βόλου, σε ένα πολύ κρίσιμο συνέδριο της αυτοδιοίκησης, το οποίο κοιτάει το αύριο. Γιατί η ισχυρή αυτοδιοίκηση σημαίνει ισχυρή Ελλάδα. Ξεκινώντας από αυτό, θέλω να μου κάνετε ένα γενικότερο σχόλιο για τις εργασίες του συνεδρίου της ΚΕΔΕ και τι πιστεύετε ότι θα βγει από αυτές τις εργασίες και από όλες αυτές τις ομιλίες και τι θα γίνει πραγματικότητα. Καταρχάς, πάντα ένα συνέδριο έχει μια διάσταση η οποία προσβλέπει στο μέλλον. Και νομίζω ότι αυτά τα οποία ακούστηκαν, ακούγονται και θα ακουστούν και αύριο, είναι αυτά τα οποία καθιστούν επιτακτική την ανάγκη να ενισχυθεί η αυτοδιοίκηση, ο πρώτος βαθμός αυτοδιοίκησης. Γιατί ο πολίτης, το πρώτο πράγμα που κοιτάει είναι ο Δήμος. Από το πρωί που ξυπνάει μέχρι το βράδυ που κοιμάται, καθημερινά βλέπει το Δήμο γύρω του, δίπλα του. Άρα, αν είναι ενισχυμένος ο Δήμος, αν είναι ισχυρός ο Δήμος, αν είναι παρεμβατικός ο Δήμος, αν είναι καθημερινά ο Δήμος στον πολίτη δίπλα, αυτό είναι μια νίκη όλης της πολιτείας. Γι' αυτό η πολιτεία πρέπει να σταθεί δίπλα στους Δήμους. Τα θέματα τα οποία τίθενται, είτε τα θεσμικά, είτε τα οικονομικά, είτε τα θέματα ανάπτυξης, είναι αυτά που αφορούν κυρίως τον πολίτη. Αυτό δεν είναι συνέδριο για τους δημάρχους. Αυτό είναι συνέδριο για τους πολίτες και τι έτσι πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Και νομίζω ότι και η κυβέρνηση το προηγούμενο διάστημα έδειξε τα αντανακλαστικά, αλλά θα πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι αυτά τα αντανακλαστικά δεν είναι αρκετά και η βοήθεια δεν είναι αρκετή αν δεν υπάρξει μια πλήρης νομία οικονομική των Δήμων για να μπορέσουν να δώσουν αυτά που πρέπει. Αναφορικά με το δικό σας Δήμο και τώρα που ακούγονται όλα αυτά για το ψηφιακό μετασχηματισμό, τι αλλαγές ετοιμάζετε εσείς εκεί πέρα στις ΣΕΡΕΣ? Έχουμε δει ήδη το Smart City να παίρνει οστά και σιγά σιγά να προχωράτε με γοργούς ρυθμούς προς την ψηφιακή μεταρρύθμιση. Η μετατροπή των πόλων σε έξυπνες πόλεις, όπως και στον Δήμο των ΣΕΡΟΝ, η μετατροπή του σε έξυπνη πόλη έχει να κάνει με τις υπηρεσίες που πρέπει να δίδονται άμεσα στους πολίτες, με την ελαχιστοποίηση της επαφής των πολιτών με τον Δήμο, με την παροχή συγκεκριμένων, με την ύπαρξη συγκεκριμένων υποδομών που κάνουν τη ζωή μας καλύτερη και κυρίως με ένα νέο περιβάλλον στο οποίο μικροί και μεγάλοι θα μπορούν να απολαμβάνουν υπηρεσίες και καθημερινότητα χωρίς να χρειάζεται να κινηθούν, Η ύπαρξη του κινητού, οι εφαρμογές του κινητού είναι εφαρμογές που καθημερινά βιολτιώνουν τις ζωές μας. Και αυτό το έχουμε κάνει πράξη στον Δήμο Σερών. Έχουμε ψηφιοποιήσει πλήρως όλες τις υπηρεσίες του Δήμου. Έχουμε πολλές παρεμβάσεις που έχουμε κάνει αξιοποιώντας και εργαλεία που υπάρχουν και με ίδιους πόρους. Παρεμβάσεις σε διαβάσεις, σε αισθητήρες που έχουμε. Τώρα κάνουμε ένα μεγάλο πρόγραμμα αλλαγής του οδοφωτισμού, το οποίο δεν αφορά μόνο την αλλαγή του φωτισμού, αλλά την, ουσιαστικά την τοποθέτηση συστημάτων έξυπνων λύσεων, άρα θα διασυνδέονται όλα τα φωτιστικά με αυτό. Και τώρα φυσικά με αυτά τα οποία ακούγονται, περιμένουμε και το πρόγραμμα αυτό στο οποίο έχουμε εγκριθεί, για το πρόγραμμα ψηφιακής μεταρρύθμισης, που θα ο Δήμος Σερών συμμετέχει με ένα ποσό 2.300.000, το οποίο θα το αξιοποιήσουμε πλήρως. Άρα η επόμενη μέρα για τις ΣΕΡΕΣ είναι πλήρως ψηφιοποιημένη, είναι μια μέρα με καλύτερες υπηρεσίες και πληρέστερες υπηρεσίες για τον πολίτη. Και κάτι τελευταίο, τώρα που έχει μείνει σχεδόν ένας μήνας μέχρι τα Χριστούγεννα, είναι οι ΣΕΡΕΣ προορισμός που θα επιλεχθεί για αυτές τις γιορτές? Θεωρείτε δηλαδή ότι οι ΣΕΡΕΣ μπορούν να τα απεξελθούν τόσο σε καλοκαίρι, όσο σε χειμώνα, όσο και σε άνοιξη? Καταρχάς, όπως και πέρσι, είχαμε μια καταπληκτικά στολισμένη πόλη. Πολύ περισσότερο φέτος, που είμαστε και λίγο απελευθερωμένοι από τις καταστάσεις των περιορισμών του COVID, φέτος θα έχουμε μια πολιτεία των ευχών, γιατί έτσι ονομάζεται η πολιτεία, μετατρέπεται από πολιτεία απλή σε πολιτεία των ευχών. Με πολύ στολισμό, με πολλές εκδηλώσεις και νομίζω ότι είναι ένας φανταστικός προορισμός, γιατί δεν είναι μόνο η πόλη των Σερών, είναι και όλα αυτά τα οποία μπορεί να δει ο επισκέπτης γύρω από την πόλη των Σερών, στη λίμνη της Κερκίνης, στο χιονοδρομικό μας κέντρο, σε μια πόλη η οποία έχει τα πάντα, έχει γευστικά ταξίδια, γαστρονομικά δηλαδή, γαστρονομικές διαδρομές, έχει πάρα πολλά και πολύ έντονη βραδινή ζωή και κυρίως θα είναι μια πόλη όμορφη, μια πόλη
πόλη η οποία θα δίνει δυνατότητα για τα πάντα και περιμένουμε όλους εδώ, τους βολιώτες, τους ανθρώπους από την ευρύτερη περιοχή να έρθουν στις Σέρρες και να περάσουν καταπληκτικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ιωάννα μου, σε ευχαριστώ και εσένα. Ευχαριστούμε θερμά και τον κύριο Αλέξανδρο Χρυσάφη, τον Δήμαρχο Σερών, από έναν πραγματικά κορυφαίο τουριστικό προορισμό, όπως και τον ίδιο ακούσαμε. Έχει αφήσει έτσι δυνατά τη σφραγίδα του στην περιοχή με μεγάλα έργα. Πριν κλείσουμε, Ιωάννα, αν μας ακούς, να ρωτήσουμε τον Δήμαρχο πώς τα τελευταία χρόνια, με ποια μεγάλα έργα έχει καταφέρει και έχει έτσι μετατρέψει τον Δήμο σε έναν πιο ελκυστικό Δήμο, σε μια πιο ελκυστική τουριστική περιοχή, και ενδεχομένως να μας πει και ποια είναι τα άμεσα έτσι μεγάλα έργα που περιμένουμε στις Σέρρες να δούμε. Τα τελευταία χρόνια τι έργα έχετε κάνει στην περιοχή και τι έργα να μένετε να κάνετε τον επόμενο καιρό, προκειμένου να κάνετε το Δήμο ακόμα μεγαλύτερο και ακόμα πιο σύγχρονο? Καταρχάς πρέπει να πω ότι είναι σε εξέλιξη μια μεγάλη προσπάθεια που γίνεται για να μεταμορφωθεί ο Δήμος μας και σε έργα υποδομής, σε αναπλάσεις πλατιών, σε πολλές νέες παιδικές χαρές, γιατί πρέπει να σας πω ο Δήμος είχε όλες και όλες τρεις παιδικές χαρές πριν από τρία χρόνια. Τώρα γίνονται αυτή τη στιγμή που μιλάμε πάνω από 30 παιδικές χαρές στην πόλη και στα χωριά, και φυσικά η αδοπία, η αστική οδοπία και η καλυτέρευση των συνδικών των υποδομών μέσα στο Δήμο. Γιατί ο ένας πολίτης τι θέλει? Μια πόλη καθαρή, ένα Δήμο καθαρό, ένα Δήμο όμορφο. Ξέρετε, το χρώμα και η ομορφιά στο Δήμο πλέον είναι πολύ έντονη. Όπως και εδώ στο Βόλο έχετε πολύ ωραία έτσι, παρέμβαση φυτική, και στις Σέρρες θα δείτε κάτι αντίστοιχο. Γι' αυτό νομίζω ότι αξίζει ο κόπος ένα Σαββατοκύριακο να έρθει κάποιος από το Βόλο εδώ στις Σέρρες για να δει ακριβώς και το τι γίνεται και εκεί. Ένας λοιπόν Δήμος όμορφος, ένας Δήμος καθαρός και ένας Δήμος λειτουργικός. Με καλούς δρόμους, με καλές πλατείες, με καλό πεζοδρόμια. Προς αυτή την κατεύθυνση είμαστε. Παιδικές χαρές και ένας Δήμος που απλώνει και ένα κοινωνικό δίκτυο προστασίας για αυτούς τους ανθρώπους που μας έχουν ανάγκη, γιατί υπάρχουν πολλοί που μας έχουν ανάγκη, ειδικά τέτοιες δύσκολες εποχές. Αυτός είναι ο Δήμος που οραματιστήκαμε, αυτός είναι ο Δήμος που δημιουργούμε, και νομίζω ότι σε αυτήν την προσπάθεια, μαζί με τους πολίτες και μαζί με την βοήθεια της πολιτείας και των προγραμμάτων που υπάρχουν, τα καταφέρνουμε και θα έχουμε ακριβώς τον Δήμο που ονειρευόμαστε. Ευχαριστούμε πολύ.